Να είμαστε. Να είμαστε. Ο Σταύρος Κόλγας είναι εδώ για να μας μιλήσει για το πρώτο τετραήμερο. Πενταήμερο παίζει Μουντιάλ. Τις εντυπώσεις του. Κοίτα, να δεις. Δύο Αφρικανοί παίξαν, είναι αυτό γκολ και οι δύο. Ξεκινάμε τα βασικά. Δικαιώνομαι για το Μέση και την Αργεντινή. Δηλαδή, ο Μέση ποτέ δεν θα είναι ηγετική φυσιογνωμία για την Αργεντινή που να την πάει ψηλά. Γιατί απλούστατα έχει δομηθεί το παιχνίδι του γύρω από την Μπαρτσελόνα και δεν μπορεί κάποια άλλη ομάδα να ισορροπήσει στο ότι ένας δεν τρέχει και κάνει αυτό που θέλει και οι άλλοι καθαρίζουν την πουγάδα. Η Μπαρτσελόνα κάνει το Μέση. Ναι. Δεν είναι Ρονάλντο που ο Ρονάλντο κάνει τη Ρεάλ ή τη Μάντσεστερ. Η Μπαρτσελόνα κάνει το Μέση. Α, να τα λέμε για αυτό. Φαίνεται ως ένα βαθμό σε επίπεδο εθνικών ομάδων εδώ και καιρό. Εντάξει. Δηλαδή ο Μέση στη Σίτι θα έχει πρόβλημα. Σοβαρό. Α. Τόσο που δεν τρέχει. Δεν τρέχει ο Μέση στο παιχνίδι μέσα. Μόνο περιμένει να πάρει την μπάλα να κάνει κάτι. Ναι. Ωραία. Και αν στην Μπαρτσελόνα το επίπεδο των αυτοματισμών είναι 200% πάνω σε σχέση με την εθνική Αργεντινή, αυτό το πράγμα καλύπτεται. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, που δεν είναι μια ομάδα η οποία διαλέγεις να παίξεις μόνος σου, μάλλον δουλεύεις αρκετό καιρό για να αποκτήσεις τα επίπεδα συνοχής, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Για τη Βραζιλία είπαμε, παρότι έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα καλύτερα από όλους, ότι δεν είναι εύκολο για αυτή να ξεπεράσει το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Εγώ νομίζω δηλαδή έχει απίστευτη πίεση η Βραζιλία και φάνηκε και εχθές απέναντι σε μια ομάδα που ήταν aggressive. Και δεν μπορεί να παίξει η Βραζιλία πρόσωπο κεντρικό παιχνίδι με Νεϊμάρ. Είναι λάθος αυτό. Να περνάνε οι μπάλες από τον Νεϊμάρ συνεχώς. Έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πολύ αγχωμένος είναι κι αυτός. Ναι, θέλει να δείξει ρε φίλε, αλλά περισσότερο χαλάει παραδείχνει. Και μόνο ο μεγάλος Κριστιανό Ρονάλντο δικαίωσε τη φήμη του. Όλα τα φώτα πάνω του, όλοι πάνω του, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι, γιατί ο προπονητής ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και το μέτριο υλικό που έχει από εκεί πέρα. Οι Ισπανοί είναι πολύ καλοί, ό,τι και να λέμε. Και να αλλάξαν προπονητή και να κάναν και να ράνανε, δεν πάβει να είναι οι Ισπανοί. Και παρά την κόντρα Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Ναι, ξεκάθαρα. Μπράβο τους. Είναι αυτή η γενιά, ρε φίλε, παίζει μαζί 100 χρόνια τώρα. Εντάξει, τι πια Ρεάλ Μπαρτσελόνα. Αν πράγματι το έχουν ξεπεράσει, μπράβο τους. Αυτό φάνηκε στο παιχνίδι. Βγάλαν πολύ ωραία αντίδραση. Ήταν πολύ καλύτερα του Πορτογάλου. Ναι. Είναι η αλήθεια. Αν ο τυχαία ήταν σε μια υποφερτή μέρα, θα κερδίζανε. Σήμερα θα δούμε τους Άγγλους. Νεανική ομάδα, γρήγορη ομάδα, άπειρος προπονητής. Γρήγορη ομάδα. Δηλαδή μπροστά έχει Κέιν, Βάρντι, Ράσφορντ, Στέρλινγκ, Ντελε Άλι. Δεν παίζουν όλοι. Εντάξει. Η Τότενα με 2-3 πινελιές άλλων Άγγλων. Η καλή Τότενα, το καλό κομμάτι της Τότενα. Το καλό κομμάτι της Τότενα, γιατί έχει και λίγο σαβούρα η Τότενα. Και έχει και τερματοφυλακάρα η Τότενα. Το λέω. Τερματοφυλακάρα. Βέβαια. Ναι. Τη κορυφαίο στον κόσμο. Εννοείται. Αυτός, ο Όμπλακ, ο Χαντάνοβιτς. Ναι. Τέλος πάντων. Και ποιες άλλες ομάδες είδαμε. Η Σερβία μου άρεσε. Όχι σαν θέαμα, αλλά έχει κορμιά και δύναμη πάρα πολύ. Δηλαδή, παιχνίδι που θα πάει σε επαφή δεν νομίζω το χάσει. Νομίζω ότι είναι η πιο ψηλή ομάδα που έχω δει στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι, δεν νομίζω να υπάρχει ποτέ πιο ψηλή. Δες ομάδα. Άσο τερματοφύλακα είναι πάντα ψηλό. Ιβάνοβιτς. Αυτός είναι που φώναζε ο Παοκάρε, ναι. Που τον βγάλαμε. Ναι. Όλοι οι στόπερ της είναι πάνω από 1,88-1,89. Η τετράδα της άμυνας είναι πάνω από 1,85. 1,85 είναι ο Κολάροφ, η άλλη είναι πιο ψηλή. Ο Μάτιτς το ίδιο μπροστά. Ο Μάτιτς το ίδιο, ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς το ίδιο, ο Μίτροβιτς το ίδιο, ο Μιλιμόγεβιτς ψηλός και αυτός είναι πάνω από 1,85 είναι. Ο Τάντης είναι 1,85. Αριστερά ποιος έπαιζε. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, είναι όλοι ψηλοί. Όλοι. Αυτός ο Κώστιτς, το Αγγλικό. Έπαιζε, ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε. Νομίζω. Αριστερό πόδι. Βασικά κουλό πόδι, γιατί θα μπορούσε να βγάλει και στο πίσω βυσμόνο και την έστειλε στα πουλιά. Τέλος πάντων, πολύ ψηλή ομάδα και πολύ δυνατή ομάδα. Οι Κροάτες έχουν απίστευτη ποιότητα. Πρέπει να παίξει η Σερβία-Κροατία, να γίνει κάτι να διασταυρωθούν. Δηλαδή Βραζιλία, Αργεντινή και Σερβία-Κροατία. Νομίζω κλείσαμε. Ότι στο Σερβία-Κροατία δεν έχουν τύχει οι Κροάτες, γιατί οι άλλοι θα πέσει πολύ ξύλο σε αυτό. Και οι άλλοι είναι στη δύναμη, δεν παίζονται. Και έχουν και ποιότητα εσύ. Ωραίες ομάδες και οι δύο. Ναι. Ωραίες είναι. Αυτό σκεφτόμουν να υπήρχε Ενωμένη Γιουγκοσλαβία σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Καλά, εντάξει. Υπήρχε περίπτωση να πάρει οποιοδήποτε άλλο το οτιδήποτε. Και στο ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Κάνε μια μίξη, μην βάλει Σλοβενίες, Βοσνίες κτλ. Βάλε μόνο Σερβία και Κροατία. Εκεί Βόσνη είναι ποιότητα μεγάλη. Ναι, άλλο σου λέω, μην τους βάλεις.
Μην την κάνεις όλη τη Γιουγκοσλαβία. Ήταν κάποτε. Μην βάλεις Μαυροβούνιο. Με Στοϊκόβιτς, με. Ναι, δεν είχαν τόση ποιότητα. Δεν είχαν. Δεν είχαν τόση ποιότητα. Ουάρντα, καλός ήταν ο Ουάρντα. Καλός ήταν ο Ουάρντα, μια χαρά ήταν. Είδες πώς πειθαρχεί. Δεν τον παίξανε. Είδες πώς πειθαρχεί. Δεν τον παίξανε. Υπήρχαν περιπτώσεις. Και είχε και εκείνος άγχος. Δεν έκανε τελική προσπάθεια. Ένα σουτ που τάχει τα σουτ. Δεν επιχείρησε ποτέ σουτ. Δεν ήρθε και για σουτ, φίλε. Εντάξει. Ο Πρίγκοβιτς πρέπει να τα είδε όλα στο λεπτό εκείνο του. Την έδωσε τη σφαλιά. Και αυτό με το δει σε αργή κίνηση, σε παραπλανή. Δύσκολα δεν βγάζει κόκκινη. Βλέποντα του αργή κίνηση. Ήταν αφρικανό αθλητή. Τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε, θα ήταν μεγάλο πλήγμα. Ναι. Πω, να φάσει. Βασικά θα ήταν μεγάλο πλήγμα. Θα έπεσε στον ΠΑΟΚ. Δεν θα έφευγε ποτέ. Εγώ εκείνο σκεφτόμουν εκείνη την ώρα. Για πες το δηλαδή. Ότι αν φάει κόκκινη στο πρώτο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Δεν θα έρθει ποτέ πρόταση. Ωραία και θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Ιβάν τι κάνει γενικά. Σφίγγει τη γροθιά του ή λέει ο Χαμάν. Εντάξει, 10 εκατομμύρια δεν σφίγγει τη γροθιά. Μα χάσει 10 εκατομμύρια. Να ξεχάσει και μια 80. Κακιά στιγμή δηλαδή. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Όσοι έχουν παίξει μπάλα καταλαβαίνουν ότι όταν σε κρατάει ο άλλος έτσι για να ελευθερωθείς, κάνεις μια κίνηση. Εννοείται ότι θέλει να του τη δώσει. Ο Μάτος εκείνη τη στιγμή τον έβριζε. Τι κάνεις ρε εσύ εγώ αυτά ποτέ. Ο Μάτος το κάνει πιο κοντινή απόσταση. Α, πιο μελετημένο. Πιο μελετημένο. Απλά ο Πρίγκοβιτς την γλιτώνει γιατί υπάρχει κράτημα του αντιπάλου και φαίνεται ότι θέλει να ελευθερωθεί. Αλλά του τη δίνει, το θέλει. Πώς τη γλίτωσε ρε εσύ. Το θέλει. Τον βλέπει ο βοηθός. Πρέπει να υπάρχει και εντολή για τις κόκκινες και τα πέναλτι. Πρέπει να υπάρχει εντολή. Και είναι και ψυχολογικό. Είναι μπροστά η σερβί, δηλαδή τον αποβάλλεις πιο εύκολα. Πώς τη γλίτωσε. Σου λέω απλά ότι νομίζω από τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές, όπου ο καλύτερος διαιτητής με διαφορά από τον δεύτερο ήταν ο Ιρανός που έπαιξε το Γερμανία-Μεξικό. Εκπληκτικός. Και ο Κάιπερς ήταν καλός. Σε ποιο παιχνίδι δεν θυμάμαι. Ο Ρόκι ψόφο τώρα. Που άνοιξε το Πορτογαλία-Ισπανία. Ψόφο, να μην το δώσει πέναλτι, μισό. Πέναλτι, ρε. Μισό μεροκάματο, δεν υπήρχε πέναλτι. Πώς δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν δίνονται αυτά πέναλτι. Ρε. Μίτσο, αυτά είναι τηλεοπτικά πέναλτι. Ρε. Πάει τώρα, κουμπάει το πόδι του το δεξί. Τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ωραία, και ο άλλος τι να κάνει, να εξαφανιστεί. Αφού του ακουμπάει το δεξί το πόδι. Δεν είναι για μένα πέναλτι. Δεν είναι. Και νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια εντολή να μην δίνονται εύκολα πέναλτι. Δηλαδή. Ένα απλό φάουλ να μην δίνεται πέναλτι εντός περιοχής. Αυτή είναι η αίσθησή μου και με τις κάρτες είναι πολύ φιδωλή. Προσέχουν πάρα πολύ με τις κάρτες, δεν βγάζουν. Έχουμε εδώ τους περίεργους οι οποίοι ψάχνουν το παραμικρό για να μειώσουν το VAR και να το ειρωνευτούν και να. Βγήκε ο Κοντοές και είπε χθες στην Εύρεπα. Ο Κοντοές. Ναι, χάνει λέει τον αυθορμητισμό του το ποδόσφαιρο. Δηλαδή το ποδόσφαιρο χάνει τον αυθορμητισμό του γιατί είσαι ποδοσφαιριστής πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε τα βασικά. Εντάξει. Δηλαδή. Τι άλλο να πεις για τον Κοντοέ. Ναι τώρα. Επίθεση. Δηλαδή όσο να τον αλύσεις παραπάνω. Δεύτερον, είναι πολύ φυσιολογικό οι ομάδες που έμαθαν στην αλητεία την κλεψιά και το παρασκήνιο να μην θέλουν το VAR. Πόσο μάλλον και οι οπαδοί τους, οι οποίοι είναι, αυτό. Οι οποίοι είναι ίδιοι με τις ομάδες τους. Και βέβαια, αναρωτιέμαι αυτός ο μακαρόνια με κοιμά, γιατί δεν κανονίζει να είναι το VAR από την αρχή. Ας τα αγοράσουν έτοιμα από τη Ρωσία. Τι θα το κάνουν μετά. Εδώ δεν ξέρουμε πώς θα παίζουν και τι θα κάνουν τώρα. Καλό το μέρης είναι αυτές. Το VAR, το οποίο θα ξεκινήσει Νοέμβριο, ξέρω εγώ, Δεκέμβριο. Αλλά είναι φοβερό το να. 1,88 μέσο όρο ύψος, λέει ο φίλος ο Λάζαρος, είχε η Σερβία. Να προσπαθούν να σε πείσουν ότι η μία καθυστέρηση, οι δύο ή τρεις στο VAR χαλάνε το ποδόσφαιρο και να μην βλέπουν ότι έχουν πάρθει και πέντε σωστές αποφάσεις. Ξεχνάμε τα 4-5 καλά και μένουμε στην καθυστέρηση. Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Λοιπόν, ακούτε ΠΑΟΚ 24, όμως η επικαιρότητα γύρω από τον ΠΑΟΚ θα είναι το κεντρικό μας θέμα και στην εκπομπή. Πλέον πρέπει να πάρει απόφαση ο ΠΑΟΚ, ειδικά για το θέμα του επιθετικού. Ήρθε η ώρα, δεν χωράει άλλη αναβολή. Δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει προετοιμασία μόνο με τον Κουλούρη. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν πρέπει, δεν γίνεται. Ο οποίος αναζητεί ομάδα για δανεισμό, εντάξει. Δεν είναι δυνατόν. Ο ΠΑΟΚ που τα έχει όλα είναι τόσο δυνατός, έτοιμος. Δεν ξεκινάς με έναν φόρο. Είναι ότι ξεκινάς με έναν φόρο ο οποίος έχει αποφασίσει ότι πρέπει να πάει αλλού να παίξει.
Δηλαδή ξεκινάς την προετοιμασία με κανέναν φορ. Φιλότιμος είναι. Δεν θα το κάνει εννοείται τώρα, αλλά σου λέω ότι την ψυχολογία του παιδιού. Ναι, ήρθε η ώρα να πάρθει απόφαση. Φτάνει τόσο με την αναμονή. Αναμονή, οπούκι. Εντάξει, πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει την Παρασκευή να φύγει έχοντας και άλλες λύσεις στην επίθεση. Δηλαδή, θα παίξει διπλό στην προπόνηση. Ποιος θα παίξει φορ, ο Μάτος και απ' την άλλη ο Μαουρίσιο. Εντάξει, κάποια πράγματα. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια του Σαββίδη που είναι τόσο δυνατός και έτοιμος οργανωμένος, πρέπει να λυθούν, ήρθε η ώρα. Μετά το διάλειμμα, αφού φιλοξενήσουμε, κάνουμε και μια συνέντευξη προγραμματισμένη, ελπίζουμε να μην γίνει καμία στραβή, γιατί όποτε το μιλάμε υπάρχει το ενδεχόμενο της στραβής. Θα αναλύσουμε και ένα ειδικό σύστημα προετοιμασίας, το οποίο από εδώ και πέρα θα λάβει χώρα στις ομάδες. Ελπίζω ο ΠΑΟΚ να είναι μια από τις πρώτες ομάδες που θα το κάνει αυτό παγκοσμίως. Ήδη έχουμε ένα τρανό παράδειγμα και άκρως αποτελεσματικό. Σκοτώνονται όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα για την προετοιμασία μιας ομάδος. Πλέον η επιστήμη και η εικόνα παρουσιάζει το τι πραγματικά πρέπει να κάνει μια ομάδα. Ωραία, και αποκλειστικά από την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 θα ακούσετε τις αλλαγές που έρχονται στο ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που κάνει είναι ότι η Κορεά της. Θα δεις. Έχω κάνει ολόκληρη ανάλυση. Γρήγορα στο διάλειμμα. Λοιπόν, ό,τι και να συζητήσουμε, λίγο το Μουντιάλ το ακουμπάμε έμεσα άμεσα. Είναι το κεντρικό αθλητικό γεγονός των ημερών. Από την Πέμπτη και μετά θα είναι ο ΠΑΟΚ με την έξι προετοιμασίας. Εντάξει, το Μουντιάλ θα είναι και πάλι στο επίκεντρο. Αλλά σιγά σιγά πλησιάζουν οι μέρες που θα ξαναδούμε τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται, να ξαναμπαίνει στο γήπεδο, να αγωνίζεται, να δούμε τους παίκτες του, να δούμε και τις επιλογές, μεταγραφές, δανεικοί που θα επιστρέψουν. Μια διαμόρφωση του ρόστερ, πώς θα γίνει δηλαδή αυτά τα συμπληρώματα σε μια σχετικά έτοιμη ομάδα, πώς θα συμπληρωθούν κάποια κενά, τι αποφάσεις θα ληφθούν και για μερικούς άλλους ποδοσφαιριστές. Μια μεταγραφή έχει κάνει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Έχει αποκτήσει τον Χατσερίδη. Έχει κλείσει τις θέσεις του στο κέντρο της άμυνας. Τον Χατσερίδη, για τον οποίο έχουμε εικόνα από μερικά παιχνίδια, τα οποία τον έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια και στην Εθνική, αλλά και στην Δυναμό Κιέβου. Έχει αξία να τον ξαναδούμε και να μάθουμε πράγματα για αυτόν και από ανθρώπους που τον ξέρουν καλύτερα. Θα συνδεθούμε σε λίγο λογικά με Ουκρανία. Επικοινωνία με μηνύματα γράφεται FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Αύριο τέτοια ώρα περίπου θα έχουμε σύνδεση με την ΙΟΝ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει η κλήρωση, γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα, πολύ λίγες οι ομάδες. Βέβαια θα γίνει η κλήρωση της πρώτης φάσης των προγραμματικών του Champions League. Θα ξεκινήσει στη μία, θα γίνει η κλήρωση και της δεύτερης φάσης και τέτοια ώρα περίπου θα μάθει ο ΠΑΟΚ με ποια ομάδα θα δώσει το πρώτο ζευγάρι αγώνων στα τέλη Ιουλίου για να προκριθεί στην επόμενη φάση των προγραμματικών του Champions League. Άγιαξ ή Βασιλεία. Έχουμε και σήμερα ένα ακόμη θέμα για τις δύο ομάδες που, όπως και ο ΠΑΟΚ, δεν έχουν κάνει έτσι ιδιαίτερες κινήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν και αυτοί είναι τόσο έτοιμοι και καλοί και δυνατοί και δεν έχουν ανάγκη από πολλά. Θα το δούμε και στη συνέχεια και αύριο. Πάντως μεταγραφικά δεν υπάρχει κινητικότητα και σε αυτές τις δύο ομάδες. Ίσως θα λέγαμε ότι το πιο γνωστό από όλα και αυτό που μάλλον δημιουργεί ένα πρόβλημα έχει να κάνει με τον Άγιαξ και το ότι έχασε τον Κλάιφερτ. Αυτό είναι το πιο γνωστό.
Α, βλέπω εδώ ότι έχει αποκτήσει, μάλλον αντί του Κλάιφερτ, ένα παίχτη από την Μαλίν. Χασάν Μπαντέ. Από ναι, 8,25 εκατομμύρια ευρώ έδωσε. Φοβερό. Από την Μπουργκίνα Φάσο. 12 γκολ σε 27 παιχνίδια. Και ένα παίχτη πριν από την Ουτρέχτη. Ζακάρια Λαμπιάντ. 6 εκατομμύρια. Πουλάει η Ουτρέχτη και η Μαλίν 6 και 8 εκατομμύρια. Εντάξει. Ναι, ναι, φίλε, γιατί έχουν δίκτυο. Και γιατί το πρωτάθλημα του είναι αξιόπιστο. Τον ρόλο που είχε κάποτε η Ολλανδία όσον αφορά στην, στην πώληση παικτών, την είχε αναλάβει το Βέλγιο. Και έχουν και πολλές συνεργασίες με Βρετανία. Άσε Ουτρέχτη που είναι Ολλανδική ομάδα, εντάξει. Σου μιλάω για τη Μαλίν τώρα. Και έχουν και πολλές συνεργασίες αυτοί με Βρετανούς. Όχι πολλές. Όλες οι ομάδες, οι Βρετανικές, οι μεγάλες, έχουν β' ομάδες στο Βέλγικο και το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Πώς η Φίτεσε ανήκει στη Τζέλσι, νομίζω. Δηλαδή μεγάλες ομάδες, όχι τίποτα λίμα. Ναι. Μεγάλες ομάδες. Ομάδες που είχαν παρουσία στην Ευρώπη αρκετές φορές, τέλος πάντων. Και η Βασιλεία, λίγα πράγματα. Έναν τερματοφύλακα, πήρε το Δημητρίου από την ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Η εικόνα την οποία είχαμε από αυτούς στα τέλη της σεζόν θα είναι και στο ρόστερ, θα είναι και αυτοί που θα παρουσιάσουν στο ξεκίνημα, κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε Ουκρανία, λογικά. Κάτι θέλεις να πεις για την προετοιμασία? Μετά τη μεγάλη νίκη του Μεξικού, αποκαλύφθηκε ο τρόπος προετοιμασίας της ομάδας του Οσόριο, η οποία είναι ξεκάθαρη. Τότε τα μίντια της χώρας αποκάλυψαν ένα σκάνδαλο, λένε, οι άμπαλοι, που 8 παίκτες σε ειδικό γκρουπ που είχε χωρίσει ο γυμναστής της ομάδας, πιάστηκαν να έχουν 30 ιερόδουλες στο ξενοδοχείο. Αυτό δεν ήταν σκάνδαλο, ήταν το νέο είδος προετοιμασίας, το οποίο χειροκροτάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές που γνωρίζω προσωπικά, 8 με 30, μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ επικοδομητική για την εξέλιξη του ομαδικού πνεύματος μέσα στην ομάδα. Αχα. Δεν ήταν σκάνδαλο δηλαδή, ήταν επιλογή του Οσόριο αυτή. Οι συνεργασίες. Οι συνεργασίες. Πρώτα απ' όλα, 8 με 30. Ωραία. Ανεβαίνει το ομαδικό πνεύμα. Mm-hmm. Αλληλοκαλύψεις. Έρχονται βοήθειες όπως πρέπει. Καλές πάσες. Ωραία. Συγκέντρωση. Πού να τα απεξέλθεις αλλιώς. Ωραία. Ψυχολογία. Εντάξει. Mm. Πώς το λένε. Αερόβια. Uh-huh. Εντάσεις. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι μόνο ένα τέμπο. Δεν κάνουν το Μαουρίτσιο. Εντάξει. Οι άλλοι που είναι να παίξουν. Μα είναι τα γκρουπ, ρε. Αυτή, το βασικό κορμό δούλεψε. Ναι. Πώς το λέω, είδες πώς γίνανε επίθεση χθες. Αυτό έτσι γίνεται. Στα τελειώματα όμως είχαν μια... Στα τελειώματα γιατί. Γιατί αυτό το πράγμα το κάναν πρώτη φορά. Αυτό το είδος προετοιμασίας. Τα τελειώματα... Και να σου πω και κάτι άλλο, το 8-30 με τα τελειώματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις 100%, θα κάτι θα σου φύγει. Ναι. Ωραία. Αλλά νομίζω ότι στην επόμενη προετοιμασία της Εθνικής Μεξικού, εφόσον τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και αποδειχτεί στο χαρτί ότι είναι πετυχημένος αυτός ο τρόπος, νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει γενομένη στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ που ξεκινάει την Παρασκευή στην Ολλανδία. Θα πρέπει να δουλέψουμε κάτι αντίστοιχο. Πες το Λουτσέσκο αυτό. Εννοείται θα το πω. Ναι. Εννοείται ότι είναι το πρώτο πράγμα που θα πω βασικά και εννοείται ότι έχει φύγει ήδη μέλη. Να δούμε αντίδραση. Τι να δούμε αντίδραση. Τι μπορεί να πει αν έχω εγώ το αποτέλεσμα μαζί μου. Και δεν είναι το αποτέλεσμα μήπως συγκυριακό. Μήπως όμως δεν έχει διάρκεια. Μήπως, Τι δεν έχει διάρκεια, ρε. Πώς δεν έχει. Μήπως τα επόμενα παιχνίδια. Όχι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε πρώτα απ' όλα, είναι εδώ μαζί μας ο Νίκος Μοσχοβίτης. Γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Τι γίνεται. Για να πάμε και να καλησπερίσουμε τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Δυναμό Κιέβου, τον Ζούνιορ Μοράιας, με τον οποίο θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα και κυρίως για τον Χατζηρίδη. Είναι στη γραμμή μας λογικά, Νίκο, να τον καλησπερίσουμε. Ζούνιορ, hello from Θεσσαλονίκη, from Greece.
Μας ακούει. Junior, hello. Hello. Δεν είναι και πολύ καλή. Τώρα το. Junior, can you hear us? Γενικά στην Ουκρανία τα τηλέφωνα δεν είναι καλύτερα δυνατά, σε αντίθεση με τα προϊόντα της προετοιμασίας. Ας επιχειρήσουμε λοιπόν, πού είναι η Μπούντου. Πάμε λίγο ξανά. Πάμε ξανά. Δεν μας άκουγε. Δεν είχε ακουστεί για τον ΠΑΟ κάποια στιγμή αυτό. Εμείς δεν τον ακούγαμε. Όχι, είχε ακουστεί, είχε πάει και διαπραγμάτευση από ό,τι γνωρίζω. Η οποία δεν έκλεισε. Ας μας τα πει ο ίδιος, αν καταφέρουμε να μιλήσουμε. Λες να πενθούν οι Βραζιλιάνοι. Θα ρωτήσουμε. Γιατί τους παίρνει και πολύ από κάτω αυτός. Άμα η εθνική δεν κερδίζει, δεν είναι πολύ προβληματισμένη. Θα το ρωτήσουμε. Θα το ρωτήσουμε τον Βραζιλιάνο. Ήταν και κακή χθες, ε. Δεν ήταν πολύ κακή. Καταρχάς είχε καλό αντίπαλο, ε. Ναι, σωστά. Σωστά. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι οι Ελβετοί. Ακόμα και οι Ισλανδοί με τους Αργεντινούς, όχι μόνο δεν φοβήθηκαν, αλλά ήθελαν και να κερδίσουν. Είχαν μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι πάμε να το πάρουμε. Ειδικά οι Ελβετοί, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα οι Ελβετοί, εντάξει, είναι μια μεικτή Ευρώπης. Αλβανών, Τούρκων, Πολωνών και ό,τι άλλο γύρω-γύρω υπάρχει. Με παίκτες που παίζουν είναι εκτός Ελβετίας βεβαίως. Όπως έχουμε πει, μόνο ο Λάγκ που μπήκε ως αλλαγή της Βασιλείας αγωνίζεται στο ελβετικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, δυσκολευόμαστε με το σήμα του Μωράς. Γενικά δυσκολευόμαστε για να τον βρούμε εδώ και καιρό. Θα επιχειρήσουμε. Λέγαμε για την προετοιμασία όμως. Νίκο, ένα το Μουντιάλ του σου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Να πω την αλήθεια, παιδιά. Δεν σε απασχολεί. Όχι, όχι. Με απασχολεί. Έχω φάει εργατό ώρα. Είναι η αλήθεια στο ξεκίνημά του. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί έτσι. Το περίμενα λιγότερο. Πώς το λένε, να έχει λιγότερο καλά παιχνίδια. Mm. Εγώ νομίζω ότι έχουν γίνει καλά μάτς μέχρι τώρα. Τα περισσότερα δηλαδή έχουν το ενδιαφέρον τους. Και έχουμε δει και μια ματσάρα. Που τέτοια μάτσα, άντε να δεις σε τέσσερις διοργανώσεις, να δεις 2-3. Ναι. Έχουμε δει ένα ήδη. Δεν έχουμε δει. Την δεν Ισπανία, σας πει. Το θέλατε ένα. Κοντά στο Ρονάλντο. Ναι. Ω, εντάξει, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Κοντά στο Σάντος θέλες. Εντάξει. Ναι, okay. Λογικά δεν θα έχει κοιμηθεί. Έφαγε 3 γκολ σε 90 λεπτό. Λογικά θα έχει αϊπνίες. 3 γκολ, 3 μέρες άϊπνος. Μήπως λίγο η άμυνά του είναι λίγο γερασμένη, λίγο αυτοί οι δύο που έχει πίσω. Δεν πέτυχε αντίπαλο. Δεν λίγο περάσαν τα χρόνια. Πρέπει 35 και οι δύο. Και στο προηγούμενο γύρο το γύρισε κάποια στιγμή. Το έψαξε, το βρήκε, το βρήκε τη χημεία. Εντάξει, δεν έχει όμως και σχετικά νορμάλ όμιλο. Δηλαδή το δύσκολο παιχνίδι το έπαιξε. Ναι. Γι' αυτό πανηγύριζαν στο τέλος. Ναι, okay. Γιατί δεν χάσαν το πρώτο παιχνίδι. Η λογική λέει ότι από τη στιγμή που θα κερδίσουν το δεύτερο, θα έχει τσεκαρισμένο το ποιον θα βρει απέναντί του και θα φέρει το ανάλογο αποτέλεσμα. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε και πάλι. Για καλησπέρα στον Ζούνερ Μωράς. Μπα. Τίποτα. Δύσκολα. Εγώ θυμάμαι όταν παλεύαμε. Θυμάμαι έναν συνάδελφο που δεν καταφέρει να κάνει ποτέ μετάδοση γιατί είχε ουκρανικό τηλέφωνο. Στην Τρίτη και εγώμαστε. Αν δεν καταφέρουμε. Και στην Τρίτη θα τον αφήσουμε. Όχι, μπορεί να το χογραφήσουμε. Πιο εύκολο. Είναι ντεφορμή οι Βραζιλιάνοι, δεν είναι. Φαίνεται αυτό. Έχουν ένα θέμα. Πρέπει να πάμε στον Κόντε, που είναι το πρόσωπο της ημέρας. Για πάμε τρίτη και τελευταία. Junior. Hi. Okay. Now we are good. Can you hear us well? Sorry? Can you hear us well? I can hear you very well now. Yeah, okay. Yeah. Okay. Να το καλησπερίσουμε. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω, επειδή είναι και η πρόσφατη εικόνα της Βραζιλίας, είναι προβληματισμένη. Junior, we have talked here about your national team from Brazil, for the first result that it was not so good for you. Yes. I think the first game too much pressure. The Brazil not play good, but also Germany and the other clubs don't have a good result in the first game. Ναι, μας λέει ότι ίσως να υπήρχε πίεση στο πρώτο παιχνίδι και αυτό να μην πήγε καλά για την Ελβετία, αλλά χρησιμοποιήσει και το παράδειγμα της Γερμανίας που έχασε από το Μεξικό. Μήπως είναι δύσκολο για την Βραζιλία να αντιμετωπίσει και το προηγούμενο Μουντιάλ και αυτό που είχε πάθει στον ημιτελικό, μήπως αυτό ακόμα προκαλεί μεγαλύτερη πίεση. Junior, the previous semi-final against Germany
in Brazil. Is it something that takes a good pressure, more pressure to this national team? Yes, yes. I think nobody expected this result, you know, against Germany. But I think it was like an accident, you know, for a long time. Never have this thinking before in the history of Brazil. But football is amazing because this, you never know what can happen. So I think so. I think Brazil have a lot of pressure now to play in the World Cup. Μας λέει ότι σίγουρα είναι κάτι που δεν έχει ξεχαστεί. Το χαρακτήρισε σαν ατύχημα εκείνο το αποτέλεσμα. Το 1-7 ήτανε. 1-7. Και είναι κάτι που σίγουρα και το έχουν στο μυαλό τους και είναι κάτι που τους φέρνει περισσότερη πίεση. Τον καλέσαμε όμως για να μιλήσουμε για έναν συμπαίκτη του, έναν ποδοσφαιριστή βέβαια που δεν θα ξαναπαίξει μαζί του στην Δυναμό Κιέβου, για τον Χατσερίδη. Ποια είναι η εικόνα, η δική του εικόνα για τον Χατσερίδη ως συμπαίκτη, τα κύρια χαρακτηριστικά και τα προτερήματά του, αν θέλει να μας πει. Junior, we have called you about Χατσερίδη, you know. Can you tell us some things about him, about his abilities, his all these things that he can do in the field? Mm-hmm. Yes, Hatsuyuki is amazing defender. I think it's a big loss for Dinamo because this kind of players you must to keep for other career in the club, but. Pauke must be very happy to have Hachelid because he's the most difficult defender when I played against him. So it's very hard to play against him, and he's very tough, very good. So Pauke must be very happy to have him now. Μας λέει ότι είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός, είναι μια απώλεια για την Δυναμό Κιέβο, όπως είπε. Είναι ένας από αυτούς τους παίχτες που ομάδες σαν Δυναμό Κιέβου μπορούν να τους κρατάνε για πάντα. Mm-hmm. Στον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι που τον έχουν. Όπως είπε, ήταν και ένας αμυντικός που δυσκολευόμουν πάρα πολύ να τον αντιμετωπίσω κι εγώ. Προφανώς εννοούσε τις προπονήσεις και όλα αυτά για τον Χατσερίδη. Αυτό που όλοι βλέπουμε και είναι πολύ ιδιαίτερο είναι το ύψος του. Είναι ένας από τους υψηλότερους παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη ίσως. Τι σημαίνει αυτό, πώς τον βοηθάει, τι προτέρημα του δίνει επίσης. Junior, we have seen that Hatseridis is a very tall player, is about 2 meters tall. Which is this? Is this an advantage for him? And this thing helped him in the field? Yes. I think he's very, very tall, and sure. Is helped him his style in the field. I think this helped him a lot. He's also the guy who has a big personality. He's not afraid to play big games. The thing that I like. Okay, μας λέει ότι σίγουρα τον βοηθάει με τον τρόπο που αγωνίζεται, το ύψος του, και τονίζει ότι είναι ένας παίκτης με μεγάλη προσωπικότητα. Τουλάχιστον αυτό είχε δείξει στην Δυναμό σε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν εκεί. Έχουν μιλήσει τελευταίες ημέρες ή το προηγούμενο διάστημα, αν του έχει πει κάτι. Junior, did you spoke with Hatseridi in the last days after his transfer to PAOK? It was funny because yesterday we took semi airplane Paris to Kiev. So okay. It was talk for a long time. Μας είπε ότι τον πέτυχε στο ίδιο αεροπλάνο, γυρνώντας από το Παρίσι. Είχαν καιρό να μιλήσουν, αλλά είχαν την ευκαιρία έτσι λίγο να τα πούνε χθες με τον Χατσερίδη. Θεωρεί ότι έπαιξε πάρα πολλά χρόνια στην Δυναμό Κιέβου. Φεύγει από εκεί για πρώτη φορά. Εκτιμά, όπως το ξέρω σαν άνθρωπο, ότι θα προσαρμοστεί εύκολα. Junior, ο Χατσερίδη played a long time in Δυναμό, about 12 years, if I'm not... If I'm sure, and now he goes to another country, to another championship, to another team. Do you think that he's gonna be able to adjust in these things in another country, another club? Yeah, that's the case of if you're gonna have successful or not, because you're gonna be the big challenge for him.
the adaptation, the new friends, new language, new country, everything's new. So I don't know how he's gonna react, but I hope he can adapt well there and play. I can tell he's very focused now because he's training a lot, his feet. So he's ready to play, to work with Falk. But let's see how he's gonna react now in the other situation, the other country. Μας λέει ότι είναι ένας παίκτης που γενικά δουλεύει πάρα πολύ στην προπόνηση, είναι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που έχει να κάνει. Σίγουρα θα είναι ένα θέμα αυτό, ειδικά στην αρχή, το πώς θα προσαρμοστεί, το πώς είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα είναι από εδώ και πέρα, γιατί σίγουρα είναι κάτι καινούριο για αυτόν. Είναι αλήθεια ότι και ο ίδιος αλλάζει η ομάδα, έχει υπογράψει, συμφώνησε με τη Σαχτάρ. Junior, are you agreed with Σαχτάρ? Yes, today was my presentation. Αυτό είναι. Okay. It's a new chapter for you. Yeah, for me it will be very, very big challenge because I'm moving for Dynamo to Shakhtar, so... Φοβερό. No, in the same country, the Ukrainian people, they are fanatic in the football, but I must think about my career. I not agreed with Dynamo to renew the contract, so I have very good proposition from Shakhtar. My family is adapted here, my son is in school, so everything was good for me to stay here in Ukraine. So I'm happy with this new challenge in my life. Okay. Σήμερα έγινε η παρουσίασή του, έτσι. Λοιπόν, από τη Σαχτάρ είπε ότι δεν είχα συμβόλαιο με την Δυναμό, είχε ολοκληρωθεί. Μπορεί, όπως είπε, στην Ουκρανία να μην είναι τόσο φανατική με το ποδόσφαιρο, αλλά έπρεπε να σκεφτώ την οικογένειά μου και τα παιδιά μου πηγαίνουν εδώ σχολείο και όλα αυτά. Είχε μια πολύ καλή πρόταση από την Σαχτάρ και είναι πολύ χαρούμενος που συνεχίζει. Ωραία, τώρα που είναι ξεκάθαρο, μπορεί να μας πει πότε και αν μίλησε με τον ΠΑΟΚ. Okay, Junior, now you are in Shakhtar, you are in a new team. I think that it's more easy to you to tell us if you spoke with Pauk in some time. Yes. My agent, my manager was talk I think two times. It was not only this transfer window, but the previous also he was talking with Pauk. Και τι έγινε? And the result, no agreement. Yes, no, I was good, how can I say, it was good proposal, option, good option to go, but I was talking with my family, with the people, so my family is adapted here already in Ukraine, we won't stay here, so... And they also Shakhtar gonna play Champions League directly, so I like the proposition of Shakhtar, and I chose to be here. Θα έρθει ο Κατσερίδης, θα του πει πόσο καλά είναι εδώ και θα τον πεις. Pauk is the club with for a long time. I followed them. I saw how they play. I know the coach there. I know some players, so I'm very sympathetic with the club. Now that Hatzeridi is here, maybe he convinced you in the future to come in Thessaloniki and in Balk. Yes, good idea. Να τον ευχαριστούμε, τον ευχηθούμε ότι καλύτερο σε Σαχτάρ. Junior, thank you very much and all the best in your new chapter of your career. Thank you so much. Thank you. Nice to talk with you. Thank you. Okay, bye. Λοιπόν, μας είπε ότι δύο φορές έγινε κουβέντα με τον ατζέντη του. Από ό,τι κατάλαβε, μία ήταν το χειμώνα, ναι, και αν έγινε τώρα. Και μία τώρα. Τώρα δεν είπε ακριβώς το χρονικό διάστημα, αλλά προφανώς είναι αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Και φυσικά, όπως οι περισσότεροι παίκτες, όταν δεν έρχονται στην Ελλάδα. Εντάξει, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και ο ίδιος και η οικογένειά του δεν ήθελε να φύγει από την Ουκρανία. Υπάρχει και το Champions League. Και θα σας πω και μια λεπτομέρεια που γνωρίζω καλά. Ζήτησε και 2,5 εκατομμύρια από τον ΠΑΟΚ. 2,5 να πήρε από την Σαχτάρ, λίγο δύσκολα. 2 θα πήρε. Α, ωραία. Και όπως είπε λοιπόν, ότι είναι η Σαχτάρ, είναι η οικογένειά του που ήθελε να μείνει στην Ουκρανία. Είναι και
η πρόκληση του Champions League. Οπότε συνεχίζει εκεί. Είπε ότι ξέρει αρκετά για τον ΠΑΟΚ, ξέρει και τους παίχτες του. Αλλά δεν κατέστη δυνατό. Ήταν μια καλή επιλογή, όπως είπα, αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει υπόθεση. Λοιπόν, μας είπε για τον Χατσερίδη ότι είναι από τους καλύτερους αμυντικούς τους οποίους έχει αντιμετωπίσει. Εντάξει, και σε επίπεδο προπόνησης. Ναι. Δεν χρειάζεται να είσαι αντίπαλος. Αυτός είναι πιο περιφερειακός. Αυτός είναι, φίλε, ταχυόλα. Δηλαδή ήταν αυτό ακριβώς που θέλαμε. Καλός το ένας με έναν, έξυπνος χωρίς την μπάλα, πολύ καλά τελειώματα. Καλός ψηλά, καλός χαμηλά. Κοντός είναι, δεν ψηλός. 1,80 πρέπει να είναι, κάπου εκεί 81. Στην Ουκρανία 117 συμμετοχές, 57 γκολ. Ναι. Και assist έχει. Είναι συνδυαστικό ποδόσφαιρο αρκετά καλό. Με την ΑΕΚ ήταν ο μόνος που βλεπόταν στο δεύτερο παιχνίδι. Όλοι οι άλλοι δεν βλεπόντουσαν. Τον έχω δει και άλλες φορές. Ο Πάκος τον παρακολουθεί εδώ και 3 χρόνια. Στο σκάουτινγκ είναι ψηλά στη λίστα εδώ και 3 χρόνια. Αλλά όταν σε θέλει Σαχτάρ που είναι πλέον top ομάδα. Τεράστιο μέγεθος. Είναι top ομάδα, top ομάδα. Δηλαδή ναι. Τη Ρώμα πλάκα την έκανε. Από κολοφαρδία πέρασε η Ρώμα στο 8. Στην 12η της Ευρώπης είναι η Σαχτάρ. Ναι. Δεν είναι εύκολο να χτυπήσεις εκεί. Από τη στιγμή που είχε πρόταση από τη Σαχτάρ, ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ο μόνος τρόπος να τον έπαιρνε θα ήταν να δώσει 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ συμβόλαιο δεν μπορεί να δώσει, ούτε θα δώσει ποτέ, πιστεύω. Δεν θέλει. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι για 2,5 εκατομμύρια. Καλός παίκτης είναι, δεν είναι για 2,5 εκατομμύρια. Με 2,5 εκατομμύρια πήγε πάλι το Χουλκ εκεί στην. Κόλλησε. Ναι, κόλλησε από το Χουλκ. Παιδιά, αυτός μας μίλησε, από ό,τι καταλαβαίνω, αφού υπέγραψε. Δηλαδή, κάπως έχει μια φωτογραφία μόλις ναι. Παρουσιάζεται. Είναι Monday, 18 είναι σήμερα. Το επίσημο site της Σαχτάρ τον έχει φωτογραφία, είναι υπογραφή. Δύο χρόνια. Ναι. Δύο χρόνια. Και αυτός 87, έτσι είναι εκεί, είναι σε αυτή την ισομοταξία. Ναι, 87 ήταν, 88 ήταν. Ναι. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Αυτά με τον. Μωράες που μόλις υπέγραψε Σαχτάρ δέχθηκε να μας μιλήσει για τον φίλο του, τον Χατσερίδη, και να μας πει βεβαίως για τις δύο φορές που ο ΠΑΟΚ επιχείρησε να τον αποκτήσει, αλλά μας εξήγησε και διακριτικά γιατί δεν συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ. Ναι, κλείνουμε γρήγορα την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ξεφύγαμε λίγο, αλλά είχαμε αυτό το πρόβλημα να μιλήσουμε με τον Βραζιλιάνο. Προέντη Δυναμό Κιέβου και είναι τη Σαχτάρ. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά. Δηλαδή τώρα προφανώς αυτός ο Μωράες στην Ουκρανία είναι το πρώτο θέμα. Αφήνει τη Δυναμό Κιέβου και πάει σε Σαχτάρ. Τον ψάχνουν όλοι. Ναι. Και εμείς τον βρήκαμε για το Χατσερίδη. Μπράβο του. Αφού υπέγραψε στη Σαχτάρ. Μ' άρεσε, ρε φίλε. Τελικά δεν ζήτησε δύο. Δεν πήρε δύο από την Σαχτάρ. Δεν πήρε δύο. Όχι. Παραπάνω. 1,5 πήρε. Σου λέει δεν θα παίξω Champions League. Όχι. Δεν θα παίξω Champions League. Αν θες πάω να με πάρεις, δώσε 2,5. Και ενώ υπέγραψε με 1,5. Ναι. Ζήτησε 2,5 από τον ΠΑΟΚ. Ναι, έτσι ξέρω. 2,5 ή 2,5. Εντάξει. Ξένος όμως, έτσι. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, αν να πάρει τέτοιο ξένο, θα θυσιάσει κάποιον άλλον προφανώς. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 4, 5 ο Ενρίκε, και βλέπουμε τι θα γίνει στην πορεία. Κοίτα τώρα, ο Άρντα ή η Ενρίκε δεν μπορούμε να ξέρουμε, φίλε. Και αν δεν είναι τίποτα για τον Άρντα, τι κάνεις. Δύσκολα τα πράγματα. Εκεί ψάχνεις λοιπόν, από τους δύο τι διαλέγεις. Εσύ. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Τι. Πολύ δύσκολη επιλογή. Ο κόσμος σε φοβερή, σε μεγάλη πλειοψηφία διαλέγει τον Ενρίκε. Δεν ξέρω, εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Ο κόσμος είναι κόσμος όμως, δεν είναι. Λειτουργεί με συνέστημα. Εμείς δεν είμαστε εδώ να λειτουργούμε με συνέστημα. Δεν είναι μόνο συνέστημα. Γιατί είναι. Και ποδοσφαιρικά κριτήρια. Ποδοσφαιρικά κριτήρια. Εντάξει, τι συνέστημα. Μιλάμε για μια μεταγραφή. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο ένας και πόσο ο άλλος. Μικρότερο ο Άρντα, δεν είναι. 4 χρόνια, 5. Ναι. Άρα έχει και μεταπολιτική αξία. Άρα δεν μπορεί να πα να το δώσει δανεικό κάπου ελπίζοντα. Αν δεν φέρει πρόταση. Στην Έσχατη. Φτιάξτε τον εσύ. Δεν ξέρω. Για έναν λόγο, ίσως και ανεξήγητο, και εγώ προς τον Ενρίκε κλείνω. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ και κανένα δεν τον εμπιστεύω. Αλλά αυτούς έχουμε δικά μας παιδιά. Είναι. Καλή είναι. Καλή παίκτες είναι και οι δύο. Εγώ είμαι απλά. Δηλαδή, αν μου πεις Βάρντα ή Σολέν, θέλω Σολέν. Είμαι τέτοιος τύπος. Όχι. Στον ΠΑΟΚ αυτόν λείπει ο τρελός. Στον ΠΑΟΚ. Θες τρελό. Ναι, προτιμώ τον τρελό άλλου είδους. Τι, δεν έχει άλλου είδους.
Άλλου είδου τρελό προτιμώ. Ρε. Ναι, άλλου είδου τρελό. Όχι τρελό Χακόμπο, Παύλα Ερή και Παύλα Ουάρντα. Προτιμώ τρελό τύπου Τσιρίλο, τύπου Κοντρέρα, τύπου Γκαρσία, τύπου Μουσλίμοβιτ. Τέτοιο τρελό. Ο Τσιρίλο εκτό γήπεδο ήταν πολύ σοβαρό. Ναι, στο γήπεδο πάνω. Στο γήπεδο ήταν νικητή, ζεφλή. Τρελαίνεται. Ναι, αυτό ακριβώ. Δεν ήταν φυσιολογικό μου στο γήπεδο. Θέλω τέτοια τρέλα. Νομίζω ότι όλοι έχουν εμπιστοσύνη στον προπονητή ότι αν φτάσει αυτό το δίλημα. Βέβαια, από τη στιγμή που είδαμε αυτά με τον Μπρίγιοβιτ, εγώ πιστεύω ότι και με ένα πόδι να είναι κάποιο μπορεί να βγάλει πόδι με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή, πραγματικά. Όλοι εκεί ελπίζουμε. Το θέμα είναι να τον αφήσουν τον άνθρωπο να δουλεύει απερίσπαστο και να μην κάνει ο καθένα το κοντό και το μακρύ του, να πούμε. Φίλο γράφει, μην τον υπολογίζει τον Ουάρντα. Με 3 εκατομμύρια ρήτρια θα φύγει. 3 ή 5. Νομίζω 5 είναι. 3 δύσκολα. Γιατί η αγορά ήταν 8 εκατοστάρικα. Για να δούμε, θα ξαναπέξει. Ωραίο θέμα το SDNA. Άτιτλο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μετά από 15 χρόνια Ολυμπιακό. Πήρε βόλη και handball όμως. Και πόλο, φυσικά. Πάμε στον Κόντε όμως. Πάμε στον Κόντε γιατί αυτό είναι το πρόσωπο των ημερών. Το ρεπορτάζ λέει το εξής απλό πράγμα. Πάω και έχει συμφωνήσει με τον Πάς εδώ και πολύ καιρό. Ξέρουν δεν τα δεδομένα οι δύο ομάδες ποια είναι, ποια δεν είναι. Λέγεται ότι οι δύο ομάδες συμφώνησαν στο 800.000 αγορά. Όπως ο Βασίλης που βλέπει τα 800.000 σαν 4 δισεκατομμύρια ευρώ, εννοείται ότι θα τον δώσει τον παίκτη. Και εννοείται ότι έχει μπει σε μια διαδικασία ο Πας να πει τον παίκτη ότι κάλμα λίγο, θα έρθει η πρόταση, θα σωθείς εσύ και θα σωθούμε κι εμείς. Αυτό ήταν το story εδώ και καιρό που γράφαν όλοι για Κόντε, για Κόντε, για Κόντε. Αν ο ΠΑΟΚ είχε βρει κάποια καλύτερη περίπτωση του Κόντε, ωραία, που ερχότανε, είχε βρει τρόπο ο ΠΑΟΚ να τον φέρει, προφανώς ο Κόντε μπορεί και να μην προχωρούσε ή θα προχωρούσε σαν τρίτος. Ή θα προχωρούσε σαν τρίτος. Γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τρεις. Και τώρα μπορεί να είναι. Ναι, και τώρα μπορεί να είναι τρίτος. Απλά τώρα, επειδή ο Πούκι νομίζει ότι είναι ο Ξανθός Φαν Μπάστεν, μια μίξη μεταξύ Φαν Μπάστεν, Ρωμάριο κτλ. Κτλ. Ο μάνατζερ του βασικά, τρενάρει πάρα πολύ το θέμα και ο ΠΑΟΚ δεν έχει άλλα περιθώρια. Μεθαύριο ξεκινάει η προετοιμασία του. Θα πρέπει άμεσα να έρθει σε συμφωνία και με τον παίκτη, τον οποίο πρέπει να μίλησε πρώτη φορά το Σαββατοκύριακο. Αυτό που δεν μιλάμε με τους παίκτες, να μου το εξηγήσεις γιατί γίνεται μια φορά. Πάω και σε. Αυτονόητο. Τι αυτονόητο? Ότι θα θέλει να έρθει ο Κόντε. Είδαμε πως ήθελε να έρθει ο Μολέδο το χειμώνα του Κουρμπέλης. Ναι. Που πάει Σαμπτόρια, ακόμα πάει Σαμπτόρια αυτός. Τι. Δεν είδε πρόταση. Περιμένω την πρόταση από τον Πιστολόπουλο. Τέλος πάντων. Υποτίθεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν να μιλήσουν, δεν έχουμε κάποια πληροφορία συγκεκριμένη αν μιλήσαν, δεν μιλήσαν με τον Κόντε, ήταν να μιλήσουν τώρα και λογικά σήμερα, αύριο θα υπάρχει εξέλιξη. Λογικά. Πάω και λογική, βέβαια δεν συναντήθηκαν πουθενά κάπου, βρέθηκαν στον απέναντι δρόμο και είπε ο ένας τον άλλον, κάπου σε γνωρίζω εσένα. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ο Λουτσέσκου θέλει να έχει και παίκτη με το που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει εύκολα παίκτες στο γκρουπ του. Εφόσον το γκρουπ είναι δομημένο, έτσι. Ναι. Προφανώς στον ΠΑΟΚ δεν απέρριψαν τον Κόντε ή δεν τον είχαν ως πρώτη επιλογή, γιατί όπως γράφω και στο καζέτα, είναι πάντα δύσκολη αυτή η ερώτηση αν ένας παίκτης μικρότερης θεωρητικά ομάδας που κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, μπορεί να τις επαναλάβει και σε μια μεγαλύτερη. Νομίζω ότι τζάμπα κόλλησε ο ΠΑΟΚ με τον Κόντε. Γιατί από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να δώσει τον Κόντε. Ή με την κακή. Με την κακή έννοια. Ο τζάμπα κόλλησε εννοώντας που άργησε να κινηθεί. Για ποιον λόγο. Ούτε εγώ είμαι σίγουρος αν είναι καλός ή κακός παίκτης. Μάλλον καλός παίκτης είναι, γιατί δεν μπορεί στα Γιάννενα, στον Μπας, κάποιος να κάνει 20 γκολ σε μια σεζόν και να μην είναι καλός. Των τριών φάσεων σε ένα παιχνίδι. Ναι. Γι' αυτό αναφέρω τον Μπας. Είναι μια ομάδα κλειστή που βασίζεται ωραία, στις λίγες φάσεις που θα κάνει να είναι αποτελεσματική τέλος πάντων και ήταν και με το παραπάνω. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που ψάχνεις για δύο, σίγουρα μπορεί και τρεις, αφού έχεις αποφασίσει να δώσεις τον Κουλούρη ιδανικό για να βελτιωθεί, ο Κόντε θα μπορούσε να είναι ο ένας εξ αρχής. Mm-hmm. Μετά ψάχνεις έναν παίκτη στο 9,5, δηλαδή μεταξύ 9 και επιτελικού, ένα backup του Πέλκα. Που μπορεί να παίξει και μόνο του στην κορυφή, αλλά να κουμπώνει και με τον Κόντε τον Μπρίγιοβιτ ή αν πουληθεί ο Μπρίγιοβιτ κάποιον άλλον που θα έρθει. Ωραία, και αφήνει τον χρόνο να δουλέψει για να βρει αυτόν τον παίκτη. Ο ΠΑΟΚ τώρα περίμενε τον Μπούκι πόσο καιρό, που είναι 9,5 ο Μπούκι,
είναι μεταξύ Νιαριού και Δεκαριού, δηλαδή είναι πιο περιφερειακός φόρτελος πάντων, είναι πιο συνδυαστικός, αλλά από εκεί και πέρα αργεί να απαντήσει, περιθώρια δεν υπάρχουν, ο ΠΑΟΚ θα πάει να κλείσει τον Κόντε και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα χρειαστεί να πάρει άλλον έναν ή άλλους δύο στη διάρκεια του καλοκαιριού. Πλεονέκτημα του Κόντε ότι με τον Μπάς Γιάννενα δεν έκανε μία χρονιά. Δύο είναι, είναι 14 δύο, και 20. Είναι δύο χρονιές. Είναι 14 και 20. Άρα δεν είναι τυχαίο. Ο One Gear Striker που λένε οι φίλοι μας οι Scout. Αυτό είναι. Η Σαχτάρ που συζητούσαμε πριν είχε τον Φερέιρα φέτος που έκανε 25 γκολ. Φακούντο. Όχι, α, Φακούντο Φερέιρα, ναι. Φακούντο λέγεται. Ο Φακούντο Φερέιρα. Ποιος έκανε 25 γκολ. Αυτός παίζει πολύ στην αγορά, αλλά δεν κινείται κανείς. Δεν ξέρω τώρα αν έγινε κάτι τελευταίες μέρες και το έχασα. Γιατί υπάρχει ο φόβος ότι είναι one year striker. Γιατί φέτος θα είχε τα νούμερα, δεν τα είχε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει. Είναι από αυτούς που ξεπετάγονται μια χρονιά και μετά τους ψάχνεις. Και το 15-16 στην ομάδα που ήταν ο Κόντε έβαλε 17 γκολ. Στη Γάμα Ισπανίας βέβαια, στη Μέριδα. Ναι. Εντάξει. Αν θυμάμαι καλά. Εντάξει. Και ο Πρίγιοβιτς στη Β' Τουρκίας ξεκίνησε την ανωδική του πορεία. Βρε μαζί σου. Δεν, είναι... δεν διαφωνώ. Και ο Κόντε γενικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολλά σετρεφορήσια γκολ. Δεν μπορεί να είναι τυχαία δηλαδή. Και φέτος έβαλε στο παιχνίδι του κρυστημένες μπάλες. Έχει γκολ από φάουλ. Που δεν το είχε παλιότερα. Είναι η επιλογή. Έφτασε ο καιρός ο Πάγκ να κάνει εκεί επιλογή. Περιμένουμε να δούμε αν θα κλείσει πράγματι η ομαλά και να ξεκινήσει και αυτός για να έχει λύσει ο Πάγκ στην επίθεση. Και βλέπουμε στην πορεία του καλοκαιριού τι θα συμβεί. Για τον παίχτη που ανέφερες, μας ενημερώνουν εδώ οι φίλοι που βλέπουν ότι πήγε στην Μπενφίκα. Φερέιρα. Τον αρπάξανε. Ναι. Είναι από τις μεταγραφές που γίνονται. Αυτό θα το δούμε στην Μπενφίκα λοιπόν. Η Μπενφίκα έχει το Γιόνας, έφυγε ο Γιόνας. Ο Τζόνας, πώς το λένε. Δεν ξέρω. Που έκανε καμιά 30 γκολ φέτος. Πρώην Βαλένθια. Ναι. Λοιπόν, αυτά με τον Κόντε και όλο το θέμα πώς κύλησε. Έχουμε τον Οτσά. Έχουμε τον Οτσά, τον οποίο συνάντησε συνάδελφος μετά το τέλος του αγώνα του χθεσινού από το SDNA και του θύμισε τον ΠΑΟΚ. Τέτοιο καιρό πέρυσι ήταν που κάποια στιγμή υπήρξε το δίλημα Οτσά ή Ρέι. Ένα δύσκολο δίλημα. Τώρα εντάξει, δεν μπορεί να το παίξει κανείς έξυπνος. Τι έγινε μετά, ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή κτλ. Κτλ. Ο Τσόα είναι μια σταθερά. Συνεχίζει. Ο Τσόα. Ο Ρέι ήρθε στην Ευρώπη. Κάνει μονίμως καλές εμφανίσεις με το Μεξικό. Ναι. Το πρόβλημα με τον Τσόα είναι ότι η καριέρα του στη διάρκεια της σεζόν δεν ξέρω τι έκανε στάνταρ φέτος, πώς πήγε. Έπαιζε βασικά. Το κίνητρο που θα είχε. Ναι. Πέρσι, για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Πέρσι υπήρχε σε κάποια φάση. Τι να βάλω. Τι να βάλουμε τα δομή. Δεν είναι. Δεν πάμε να τα πούμε όλα. Αλλά... Το θέμα είναι ο Ρέι. Ο Πάο κατέληξε στο Ρέι, ο οποίος είχε συμπάθειες ο Ρέι εντός οικογενείας, είχε και ο Τσόα εντός οικογενείας. Ο Μίχελ ήταν στη μέση, έπρεπε να κάνει ένα παμπλό με ποιον από την οικογένεια θα πάει τέλος πάντων. Μετά καπάκι. Κρίθηκε ότι ενώ πάω και έχει 523 άτομα scouting να πάρουν έναν παίκτη από τα βίντεο. Εντάξει, για να καταλάβετε λίγο και τι γίνεται. Στο καπάκι χρησιμοποιήθηκε το κομμάτι των προπονητών τερματοφυλάκων του πρώην και του νυν για να γίνει ένα scouting reporter πάντων από τις επιλογές που υπήρχαν. Γενικά στη συγκεκριμένη κατάσταση δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη. Ο Τσόα έπαιξε σε 38 παιχνίδια της Αντάρ. Mm-hmm. Δέχτηκε 48 γκολ. 9 φορές κράτησε το 0. Δεν είναι καλά νούμερα. Ναι. Εντάξει. Η ομάδα παίζει ρόλο. Εκεί μετράει και η ομάδα. Αλλά πάντα. Πού ήταν πριν. Δες στατιστικά που έχει. Στη Μάλαγα. Ποια Μάλαγα, ρε. Τι. Α, στη Μάλαγα ήταν πέρσι, ναι. Ναι. Εκεί πόσα γκολ είχε. Βάλε λίγο. Βάλε για να καταλάβει και ο κόσμος λίγο πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ένας θεματοφύλακας στην εθνική του και πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι στην ομάδα του. Πόσα γκολ έγραψε στη Μάλαγα.
82. 82. Σε 39 παιχνίδια. Πόσες φορές κράτησε Τέσσερις μόνο. Τέσσερις φορές από αυτήν την αιστεία του. Πήγαινε πιο πέρα στη Γρανάδα. Αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, είναι αδύναμη. Πήγαινε, ρε. Δουλειά έχουμε. Είχε 13 συμμετοχές μόνο. 13. Πόσα γκολ. 13. Ένα ανέπαφη. 3. Μπράβο. Πάλι καλά. Πιο πέρα. Εντάξει, ωραία. Είχε θεωρητικά μεταπολιτική αξία. Εντάξει. Υπήρχε ο Παπάς όταν παίξει Εθνική Αργεντινή. Ρίσκο. Ο Παπάς. 6 μάτς το 14-15. Ναι, ο Τσόλ, λοιπόν, η καριέρα του σε ομάδες δεν έχει καμία σχέση με την καριέρα που έχει σε επίπεδο εθνικής. Mm. Εκεί μπορεί να αισθάνεται σημαντικός, μπορεί να είναι τέλος πάντων το κίνητρό του, μπορεί να είναι σαν τους συναδέλφους στην ΕΡΤ που ταξίνουν 4 χρόνια και πάνε να κάνουν μετάδοση στο Μουντιάλ και είσαι έτοιμος να χτίσεις πρεζάκια. Δεν είναι έτσι. Ναι, λέμε τώρα. Ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Τι? Ήταν πολύ χειρότερα με την προηγούμενη γενιά. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Για εκείνη τη γενιά λέω. Ναι. Αλλά και τώρα, λίγο, δώστε λίγο χρώμα στη μετάδοση. Δηλαδή φτάνει. Δώστε λίγο χρώμα, μην μασάτε. Αν θα σου πει τώρα κανένα βλάκα κάτι τώρα, δηλαδή στο Facebook, κάθομαι εγώ να κάθομαι, δεν πιάσει μου που πει ό,τι θέλει. Το θέμα το διασκεδάζει και αυτό που βλέπει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι. Ότι ο Πάοκ έχει τον Ρέι, αλλά τώρα ψάχνει τρόπο. Ότι ο Πάοκ δεν έχει ούτε τον Ρέι, ούτε τον Οτσόα και παίζει ο Πασχαλάκης. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Και αν βρει τρόπο να φύγει ο Ρέι, θα διαφερθεί για τον Ζίβκοβιτς, όπως είναι γνωστό. Παρά 20 πήγε, ξεφύγαμε. Γρήγορα τελευταίο διάλειμμα. Ο διαιτητής του χθεσινού πέμπτου τελικού στο πρωτάθλημα μπάσκετ, ο κύριος Μάνος, έγραψε στο διαδίκτυο: «Όποιος νομίζει ότι μπορεί να συκοφαντεί δίχως κόστος, πλανάται πλάνη ικτρά. Η συνέχεια ενώπιον του εισαγγελέως». Γιατί τι έγινε? Κάποιος θα του γράψει τίποτα χοντρό και θα προχωρήσει σε ναι, μηνύσεις. Δεν γράφει τι ακριβώς. Όχι, τι να. Γράφει, τι γράφει ο διαιτητής. Που προφανώς έχει διαβάσει πολλά και διάφορα, έχει ακούσει. Και θα καταθέσει μηνύσεις. Λοιπόν, πάμε σε έναν από τους πολύ τυχερούς συναδέλφους, βεβαίως, απεσταλμένος του SDNA, ο Γιάννης Σαπουτζάκης, που είναι στη Ρωσία, καλύπτει το Μουντιάλ. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μια χαρά, Γιάννη, μια χαρά είσαι, φίλε. Καλό μεσημέρι, παιδιά, καλό μεσημέρι από το καλοκαιρινό Νόβγκοροντ. Ποιος? Όταν λέμε καλοκαίρι, καλοκαίρι. Ποια περιοχή είπες? Το Νόβγκοροντ. Αυτό μακριά δεν, είναι αυτό? Όχι, όχι, είναι μια περιοχή περίπου 400 χιλιόμετρα από τη Μόσχα. Α, δίπλα, μια ανάσα. Σε σχέση με άλλες πόλεις που απέχουν 20 και 22 ώρες με το τρένο, το Νόβγκοροντ είναι κοντά. Δηλαδή, για το Μουντιάλ, το συγκεκριμένο, μια απόσταση 6 ώρων που είναι το Νόβγκοροντ θεωρείται κοντά. Για να σας δώσω να καταλάβετε περίπου γιατί αποστάσεις μιλάμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Το τρένο, αποστάσεις. Ναι, το τρένο είναι αυτό που πηγαίνει στη Σιβηρία που βλέπουμε στις ταινίες ή έχουν βάλει κανένα πιο πρόσφατο? Όχι, όχι, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό. Και μπορώ να σας και ένα πολύ όμορφο διάλογο που χθες το βράδυ φεύγοντας από τη Μόσχα για να έρθω εδώ στο Νόβγκοροντ. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν αφού μου τσεκάρει το εισιτήριο η κοπέλα που ήταν στον έλεγχο μου λέει θα σε παρακαλούσα να μην σε πάρει ο ύπνος διότι αν σε πάρει ο ύπνος είναι πολύ πιθανό να ξυπνήσει το Βλαδιβοστόκ. Αυτό. Το Βλαδιβοστόκ είναι το λιμάνι της Ρωσίας στην Ασία. Ναι, είναι γεγονός. Παίζαμε το Βλαδιβοστόκ στο στοίχημα άλλωστε γιατί ποντάραμε στο τζετ λάγκ του αντιπάλου. Πάντα. Ναι, είναι. Εσύ Γιάννη που έχεις βάσει στη Μόσχα? Έχω βάσει στη Μόσχα, ναι. Έχω βάσει στη Μόσχα, αλλά υπάρχουν αρκετές μετακινήσεις. Γιατί στη Μόσχα χοντρικά έχει παιχνίδι μέρα παραμέρα. Οπότε για να καλύψουν το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια είναι αναγκαίο να υπάρχουν αρκετές μετακινήσεις. Σήμερα είμαι εδώ στο Νόβγκοροντ, όπου σε περίπου μία ώρα και κάτι από τώρα η Σουηδία αντιμετωπίζει την Κορέα στο παιχνίδι του ομίλου που ξεκίνησε χθες το απόγευμα με την μεγάλη νίκη του Μεξικού κοντρα mm-hmm. στην παγκόσμια πρωταθλήτρια τη Γερμανία. Η Σουηδία και η Κορέα είναι ομάδες που συμπληρώνουν αυτό το γκρουπ και θα έλεγα ότι η Σουηδία ψάχνει τη νίκη η οποία μετά τη νίκη του Μεξικού φαντάζει μονόδρομος αν θέλει να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να προκριθεί στην επόμενη φάση. Ούτε Κορέα... θα τους συναντήσουν τους Κορεάτες, να ξέρεις. Ούτε θα τους συναντήσουν. Ούτε για χειραψία εκεί στην αρχή. Ούτε για χειραψία. Αυτοί οι κοντοί γρήγοροι σκιστομάτιδες που εμφανίζονται κάθε 4 χρόνια.
έχουν, τους κυνηγάει πάντως η φήμη που ήδη δημιούργησαν στο Μουντιάλ του 2002 που φιλοξένησαν οι ίδιοι. Και νομίζω ότι επειδή τότε είχαν προκαλέσει την κοινή γνώμη με την απερίγραπτη εύνοια που είχαν από τη διαιτησία, είναι κάτι νομίζω που τους ακολουθεί ακόμα και σήμερα. Δηλαδή νιώθεις ότι συνομιλώντας εδώ ακόμα και με δημοσιογράφους κορεάτες, τους λένε ακόμα ότι πόσο σας είχαν ευνοήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002. Κάτι που συμβαίνει με τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στην Ελλάδα, δηλαδή το ίδιο πράγμα αυτού. Να υποθέσω. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Γιάννη, μέχρι τώρα τι έχεις παρακολουθήσει? Χθες το μεσημέρι ήρθα και παρακολούθησα το παιχνίδι της Γερμανίας με το Μεξικό. Α, μία στις μία εκπλήξη έχεις δηλαδή. Κατάλαβα. Ναι, ακριβώς. Γιατί έκπληξη, ρε παιδιά? Το Μεξικό είναι πάντα δυνατό στα Μουντιάλ. Η πιο σοβαρή ομάδα της Αμερικής είναι, δεν κατάλαβα. Από όποιον χάνει η Γερμανία, έκπληξη είναι. Εντάξει. Εντάξει, στη λογική ότι έπαιξε κόντρα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία ήρθε εδώ πέρα, αν μη τι άλλο, για να υπερασπιστεί. Αν όχι το κύπελλο, σίγουρα πρέπει να θεωρηθεί ένα από τα φαβορί να φτάσουν μακριά. Και είναι και τα διασταυρώματα τέτοια για τη Γερμανία, στην περίπτωση όπου τερματίσει πρώτη, διότι μετά το χθεσινό μόνο βέβαια δεν μπορεί να είναι αυτό. Στην περίπτωση που τερματίσει όμως πρώτη, είναι τέτοια τα διασταυρώματα για τη Γερμανία που δεν τις φέρνουν απέναντί της ούτε τη Βραζιλία ούτε την Γαλλία, που κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον μοιάζουν να είναι επίσης δύο πολύ δυνατές ομάδες. Από την πλευρά της Γερμανίας δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει μόνο η Αργεντινή από την πλευρά που φτιάχνει το ημιτελικός, που είναι η Γερμανία. Εγώ πάντως, που πάει ως εκεί τώρα, έτσι. Εγώ πάντως είδα χθες το Μεξικό-Γερμανία και στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ αδιανόητο μία ομάδα να δεχτεί 5 κόντρες με παίκτη παραπάνω. Όπως επίσης η Γερμανία έδειχνε ότι από τη στιγμή που οι Μεξικανοί βρήκανε απάντηση στις κάθετες πάσεις που προσπάθησε να κάνει ο Κρός, μετά δεν είχαν άλλη εναλλακτική. Δηλαδή επίθεση από τα πλάγια δεν κάνανε καμία. Τα πλάγια μπακ έδειχναν να είναι εκτός παιχνιδιού τελείως. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργήσουν καταστάσεις. Και γι' αυτό επιχείρησαν και αρκετά σούτ από μακριά, τα οποία όμως τα περισσότερα πέσανε πάνω σε έναν πολύ καλό Τσόα. Ήταν πάρα πολύ καλό θεματοφύλακας του Μεξικού στο χθεσινό παιχνίδι και νομίζω ότι και με αυτό το δεδομένο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να σκοράρουν. Λυπάμαι στον Τσόα, η Μεξικάνικη κερκίδα πολύ δυνατή. Ήταν καταπληκτική η Μεξικάνικη κερκίδα. Είναι ενδεικτικό ότι το πρωί είχα εδώ πέρα μια συζήτηση με Σουηδούς δημοσιογράφους και οπαδούς, οι οποίοι ήρθαν από τη Μόσχα και το πρώτο πράγμα που λέγανε ήταν το πόσο μεγάλη εντύπωση τους έκανε η παρουσία των Μεξικανών χθες. Ήταν πραγματικά μια φανταστική ατμόσφαιρα. Και ήταν και πολύ πολύ περισσότερη σε σχέση με τους Γερμανούς. Δηλαδή έμοιαζαν να είναι οι τριπλάσιοι στο γήπεδο. Ακούγονταν μόνο εκείνοι. Μάλιστα. Η προετοιμασία η ειδική που έκανε το Μεξικό για το παιχνίδι αυτό? Η προετοιμασία η δική αυτή φαίνεται ότι είχε τα καλύτερα αποτελέσματα και νομίζω ότι Γιάννη μου, τώρα και οι προπονητές σαν των ομάδων και αναρωτιούνται γιατί δεν το έκαναν και εκείνοι. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι και εμείς σαν media πρέπει να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και για την προετοιμασία των ομάδων και για των δημοσιογράφων. Εντάξει, γιατί πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Έτσι δεν είναι? Από ό,τι άκουσα πάντως θα είναι μια εισήγηση η δική σου προσωπική προς τον Ξεκάθαρα. Αν άκουσα καλά. Ξεκάθαρα και με επιχειρήματα. Και εκεί θα έχουμε τα πρώτα σούτια που προπονητή δημοσιογράφου. Πολύ ωραία. Γιάννη, συνάντησες τον Οτσόα, που είναι από τα πρόσωπα των ημερών λόγω της απόδοσης του. Ένα πολύ γελαστό παιδί θα έλεγα. Έτσι. Ένας παίκτης που στην μεικτή ζώνη χθες δεν θέλησε να απογοητεύσει κανένα. Πλήνε μου, όταν τον ρώτησα για τον ΠΑΟΚ, εκεί δεν θέλησε να μου απαντήσει τίποτα. Αρκέστηκε στο να μου χαμογελάσει και να φύγει. Ωστόσο, φάνηκε πραγματικά ότι απολάμβανε τις στιγμές. Δεν το σταμάτησαν σε τουλάχιστον 6-7 πηγαδάκια μέχρι να περάσει όλη την μεικτή ζώνη και να μπει στο πούλμαν. Τώρα στο δικό μου τελευταίο ερώτημα δεν είχε απάντηση ή τουλάχιστον δεν ήθελε να δώσει απάντηση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν και από τα πρόσωπα που και οι ίδιοι οι Μεξικανοί συνάδελφοι εστίασαν στην μεικτή ζώνη. Εκπληκτική εμφάνιση κάνει χθες. Είναι δηλαδή εκεί που πρέπει, μονίμως. Στα 33 του. Ναι. Σουηδία, Κορέα, δηλαδή τώρα τι... Δεν ξέρω αν με ακούτε. Τώρα σε ακούμε. Σε χάσαμε για λίγο. Έλα, μας ακούς, Γιάννη.
Φτάνει η Σιβηρία. Τώρα σα ακούω και. Τώρα σα ακούω πάλι. Όχι, όχι, ακόμα δεν έχω φτάσει. Εντάξει, εντάξει. Μας είπες για το πρόβλημα των, των αποστάσεων. Από εκεί και πέρα, διοργάνωση, δημοσιογραφικά, αυτά. Επεισόδια, δε φίλε, χωρίς επεισόδια. Πού πάμε? Όχι, όχι, σε όλα αυτά είναι άψογοι και πραγματικά έχουν οργανωθεί πάρα πολύ καλά για την διοργάνωση οι Ρώσοι, που η αλήθεια είναι πως ερχόμενος εδώ είχα και κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσον θα είναι τα πράγματα οργανωμένα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πως έχουν φτιάξει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν θα ήταν υπερβολή να σας πω ότι αν τους συγκρίνω με το πως είχαν διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα οι Γάλλοι πριν από 2 χρόνια, νομίζω ότι είναι καλύτερη εδώ η κατάσταση που συναντάει κανείς και ως προς το δημοσιογραφικό κομμάτι αλλά και για τους απλούς οπαδούς. Οι τιμές, Γιάννη, γενικά φαγητά, μετακινήσεις, αυτά υπερβολικές ή τσιμπημένες? Όχι, δεν είναι υπερβολικές, δεν είναι υπερβολικές, αλλά σίγουρα δεν είναι και οι κανονικές. Δηλαδή οι κανονικές τους τιμές θα έλεγε κανείς πως ξεχωρίζουν από αυτές της Ελλάδας. Είναι αρκετά πιο χαμηλές. Τώρα τα δεδομένα είναι περίπου, θυμίζουν λίγο Ελλάδα, δηλαδή τις έχουν ανεβάσει. Αυτό που από ό,τι ξέρω έχουν τσιμπήσει πολύ είναι η διαμονή. Δηλαδή τα ξενοδοχεία τα περισσότερα έχουν τσιμπήσει πάρα πολύ τις τιμές τους και μάλιστα έχω ακούσει και ότι κάποιοι που είχαν κλείσει από νωρίς ξενοδοχεία για το Μουντιάλ με τιμές οι οποίες δεν ήταν τόσο ψηλές τους ακυρώσανε τις κρατήσεις για να κάνουν καινούργιες με πολύ ψηλότερες τιμές. Μάλιστα. Έχεις το πρόγραμμά σου κάποιο παιχνίδι Σερβίας, Αιγύπτου, Πρίγεβιτς, Ουάρντα? Δυστυχώς δεν έχω ούτε Σερβία ούτε Αιγύπτο. Θα ήθελα πολύ, ειδικά την Σερβία η οποία παίζει και ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον αυτό που είδαμε και χθες το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλό. Δυστυχώς όμως ήταν ανέφικτο διότι επιστρέφω σε αυτό το πρόβλημα που είπαμε προηγουμένως, οι αποστάσεις. Ναι. Είναι δηλαδή πραγματικά, επειδή ήθελα για παράδειγμα να έχω ένα παιχνίδι της Βραζιλίας, πρέπει από το Νόβγκορετ εδώ μεθαύριο να έχει στην Αγία Πετρούπολη. Μάλιστα. Που μιλάμε τώρα για μια πόλη που είναι από εδώ 1200 χιλιόμετρα. Εντάξει, ξεκίνα από σήμερα, μετά το παιχνίδι, θα φτάσεις. Τσούκου τσούκου. Αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό μάλιστα ότι κάποιοι Κορεάτες σήμερα το πρωί στο τρένο που ερχόντουσαν εδώ από τη Μόσχα για το παιχνίδι μας έλεγαν ότι το επόμενο παιχνίδι της ομάδας είναι στο Ροστόφ, το οποίο είναι 22 ώρες με το τρένο από εδώ και μετά πρέπει να ξαναανέβουν από το... Είναι χαμηλά το Ροστόφ και μετά πρέπει από το Ροστόφ να ξαναανέβουν στο Καζάν, το οποίο είναι άλλες νομίζω από το Ροστόφ... 850 χιλιόμετρα πριν. Τα έχουμε περπατήσει αυτά όλα, όλα. Όλα τα έχουμε περπατήσει, να ξέρεις. Γιάννη, καλή παραμονή, καλή δουλειά. Καλή υπομονή, φίλε. Καλή διασκέδαση. Να είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια. Να και καλά, πρόσεχε εκεί, μη μας έρθεις παντρεμένος. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ο Γιάννης Αμπουτζάκης από το SDNA, πολύ τυχερός. Εκπληκτικό παιδί. Καλύπτει το παγκόσμιο κύπελο. Εμπειρίες. Και αποστάσεις εκεί είναι πραγματικά τεράστιες. Λοιπόν, στο Καζάν έχουμε πάει. Στο Ροστόφ δεν πήγαμε ακριβώς, αλλά δίπλα ήμασταν στο... ναι, στην περιφέρεια. Στο Κράσνονταρ. Και να δώσουμε τα χαιρετίσματα μας στην Περιπτερού. Αυτά είναι. Αυτά από εμάς. Σίγουρα κάποια πράγματα ξεχάσαμε και αύριο μέρα είναι. Να δούμε τι άλλο θα προκύψει στην επικαιρότητα. Παοξίδικη και όχι μόνο. Από εμάς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι, συνέχεια με φουλ επίθεση εδώ στον Λίμπερο.